είναι όλοι μαζί, δεν ξέρεις ποιος τριγυρνάει εδώ γύρω, ακόμα και αυτή την ώρα τη νύχτα. Γι' αυτό ας μην ρισκάρουμε τίποτα, εντάξει. Εντάξει, αφεντικό. Τώρα πάμε μέσα στο δάσο. Μου κάνουν πολύ θόρυβο. Μα πού να πηγαίνουν τόσο βιαστικά τέτοια ώρα νυχτιάτικα. Μα ποιοι είναι τέλος πάντων. Όποιοι και να είναι, βάζω στοίχημα ότι δεν θα είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ λέω ότι είναι ληστές. Καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι λες. Πήγαιναν προς το σπίτι της Λολίτα. Καλύτερα να βιαστούμε πριν της συμβεί τίποτα. Δεν συμφωνείς, ε? Hey, τι λες κι εσύ. Αυτή είναι δουλειά για τον Ζωρό. Όχι, Μπερνάρ. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Θέλω να πάω κι εγώ. Μπορώ να τα βάλω μαζί τους. Μπορώ. Εντάξει, καλή δουλειά, παιδιά. Τώρα για να δούμε αν θα φανούν έξυπνοι και θα συνεργαστούν. Πες το μου, σενιόρ. Σε ποιο μέρος κρύβεται τα λεφτά σας. Ποτέ δεν σας πω. Βέβαια και θα το κάνεις όταν θα έχουμε τελειώσει. Θα μου έχεις πει τα πάντα. Μήπως τώρα έχεις να μου πεις τίποτα. Και τώρα θα μου πεις πού είναι τα χρήματα. Είναι στο χρηματοκιβώτιό μου. Θα σας το ανοίξω εγώ. Υπέροχα, Κάρλος. Είσαι πραγματικά πολύ ευγενικός. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο ρουμπίν του αφεντικού που υπνοτίζει. Πάντα πιάνει. Πάντα πιάνει. Εντάξει, δείξε μου την περιουσία σου. Αυτά είναι όλα κι όλο. Αυτά είναι. Πατέρα, τι κάνεις εκεί. Θα έπρεπε να μείνεις στο κρεβατάκι σου, καλό μου κοριτσάκι. Πότε! Ας μας βοηθήσει κάποιος, μπήκαν ληστές στο σπίτι μας. Βοήθεια! Ξυπνήστε όλοι μας, ληστεύουν, ξυπνήστε. Έχουμε τα λεφτά, λοιπόν πάμε. Όχι, κάντε γρήγορα, μην τους αφήσετε να ξεφύγουν. Αυτή η πολυλογού, παραλίγο μας χαλάσει τα σχέδια. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε. Α? Πιο πολύ θα με τρόμαντρε τσιουάουα παρά έτσι. Πουνήσου, σωρά! Πουνήσου! Χαίρομαι που θυμηθήκατε το όνομά μου. Τώρα θα σ' αποτελειώσω. Αυτό είναι ένα σημάδι που δεν θα ξεχάσετε. Ο Ζήτας σημαίνει σωρό. Και τώρα δώστε μου πίσω τα χρήματα. Να θυμάστε, το κλέψιμο είναι πολύ κακό. Πώς τολμάς, θα σκοτώσω οποιοδήποτε προσπαθήσει να με γελιοποιήσει. Σύντομα θα καταλάβεις ότι ακόμα και ο παντοδύναμος ορό δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Σου αρέσει το ρουμπίνι μου. Είναι πολύ ωραίο να το κοιτάς έτσι. Τώρα το σπαθί σου είναι φτιαγμένο από μολύβι. Είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για να μπορέσεις να το κρατήσεις. Μα τι μου συμβαίνει. Έτοιμοι! Δεν πρέπει να τον αφήσω ξεφύγει. Είναι πολύ επικίνδυνο για σένα να σου πέφτει το ξύπο στη μάχη. Όμως ξέχασα, εσύ είσαι ο ξακουστός ήρωας. Βλέπεις τώρα είσαι ένα τίποτα. Όταν ανακατεύεσαι στις άντρικες δουλειές, τότε πληρώνεις τις συνέπειες. Να, τι εδώ είναι, από εδώ. Γρήγορα, ελάτε! Την επόμενη φορά που θα σε δω, δεν θα σε αφήσω να ψήσεις, Ζωρό! Ζωρό! Μην κουνηθείς, έχουμε περικυκλώσει. Ώστε λοιπόν εσύ οργάνωσε αυτή τη ληστεία, Ζωρό, ε! Πέτα το ξύφος τώρα! Συλλαμβάνεσαι, Ζωρό! Να.
Σιγουρευτείτε ότι δεν πρόκειται να το σκάσει. Ζωρό! Τώρα βλέπετε το πραγματικό του εαυτό. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένας εγκληματίας που παριστάνει τον καλό. Τα χρήματά σας. Κάποια μέρα θα δείτε ότι κάνει λάθος. Γεια σας, φίλοι μου. Γρήγορα, πιάστε τον! Σας το σκάει, αρνοητή! Γκονσάλες, μην τον αφήσεις να σου ξεφύγει! Κυνήγησέ τον! Κυνήγησέ τον! Άστε, κύριε Φεντρός! Όχι, αυτό είναι τρομερό. Είναι η καταστροφή μας. Μα τι συμβαίνει? Το πιο πολύτιμό μας κόσμημα χάθηκε. Εγώ το ήξερα ότι ο Ζωρό κάτι κακό ετοίμαζε. Σου έδωσε πίσω το σάκο απλώς για να σε ξεγελάσει ώστε να έχει το χρόνο να το σκάσει. Είναι ένας άτιμος. Τώρα μπορείς να δεις μια για πάντα, Λολίτα, ότι πραγματικά είναι ένας κακούργος. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Πάντα ονειρευόμουν πως θα έδινε αυτό το κόσμημα στη Λολίτα σαν δώρο την ημέρα του γάμου της. Υπολογαγέ, παρακαλώ, φέρτε πίσω το κόσμημα της γυναίκας μου. Και βέβαια, θα βάλω τα δυνατά μου να βρω αυτό το κόσμημα και να το επιστρέψω στη γυναίκα σας. Στην πραγματικότητα αυτό σχεδίαζα κι εγώ να κάνω. Λολίτα. Είναι πολύ ντροπαλή, αλλά είναι ένα κορίτσι με ισχυρή θέληση. Γι' αυτό κι εγώ την αγαπώ τόσο πολύ. Όχι, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ο Ζωρό δεν είναι κλέφτης. Δεν το έκανε ποτέ αυτό, ποτέ. Άσε με να φύγω, εγώ τους είδα πρώτος, Διέγκο. Ε, Διέγκο, γύρισες επιτέλους. Hey, τι έπαθε το χέρι σου? Δεν είναι τίποτα, Μπερνάρ, απλώς θέλω ξεκούραση. Φαίνεσαι άσπρο σαν το πανί. Αισθάνομαι τόσο πολύ κουρασμένος. Μάλλον θα είμαι μια χαρά αν απλώς ξαπλώσω για λίγο. Hey, Diego, ξύπνα, πρέπει να λύσεις αυτό το σκηνή. Έλα, λοιπόν, σε παρακαλώ. Έλα, ξύπνα, Diego. Ξύπνα και λύσε με. Ανόητοι! Είστε ένα τσούρμα από ανόητους! Είστε όλοι άχρηστοι! Πού είναι η τιμή σας? Πού είναι η περηφάνεια σας? Λυπόμαστε, αφεντικό. Δεν σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας αυτή τη φορά. Εξαιτίας σας τραυματίστηκα και ήμουν τυχερός γιατί μπορούσα και να είχα σκοτωθεί. Είσαστε όλοι ανόητοι! Αχ, όλοι! Ποιος χτυπάει την πόρτα μου? Ώστε εσείς, λοιπόν. Δεν τα πήγες και τόσο καλά στην πρώτη σου, όπως το λέει Ντράγκο. Να τι ρωτά που λες τώρα. Δεν είπες ότι υπήρχε και ένα κορίτσι στο σπίτι που θα έβαζε τις φωνές και γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά ο Ζωρό και σαν αποτέλεσμα όλων αυτών δεν πήρα και τίποτα από τα χρήματα, τίποτα. Δεν είχα ιδέα ότι ο Ζωρό επρόκειτο να εμφανιστεί. Ορίστε. Αλλά τώρα όλοι πιστεύουν ότι το όλο πράγμα το σχεδίασε ο Ζωρό. Τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Για σένα μπορεί να ήταν καλύτερα ίσως, αλλά όχι και για μένα. Για μένα δεν ήταν καθόλου. Μπορούμε να σε χρησιμοποιήσουμε για να τραβήξουμε το Ζωρό από την κρυψώνα του. Ύστερα μπορείς να κλέβεις ό,τι θέλεις χωρίς να φοβάσαι μήπως σε συλλάβουν. Με αυτή την ελευθερία μπορεί να γίνεις ένας πολύ πλούσιος άντρας. Ναι, μπορείς να λες πολύ μεγάλα λόγια όταν θες, κύριε Υπολογαγέ. Για πρόσεχε τα λόγια σου, Ντράγκο. Είσαι ζωντανός σήμερα μόνο και μόνο γιατί είπες ότι θα δουλέψεις για μένα. Και εμένα μ' αρέσει η αφοσίωση, με καταλαβαίνεις, κλέφτη? Υπάρχουν πολλοί ακόμα εκεί έξω που μπορούν να πάρουν τη θέση σου αύριο. Ναι, καταλαβαίνω. Ωραία. Θα κρατήσω αυτό το κόσμο σαν σημάδι αφοσίωσης. Εσύ είπες πως θα μας έδινες τα χρήματα. Θα έχεις όσα λεφτά θέλεις, Ντράγκο. Ορίστε ένα δώρο για σένα. Ρίξε του μια ματιά. Υπάρχει μια άμαξα γεμάτη χρήματα που θα έρθει στην πόλη αύριο. Αυτή είναι η διαδρομή της άμαξας. Μπορείτε να της επιτεθείτε μόλις τα μπαίνει. Να θυμηθείτε, να σιγουρευτείτε, να φαίνεται ότι το έκανε ο Ζωρό. Συναρπαστικό. Αυτός ο άντρας είναι πολύ περηφανός. Τέλεια. Το ξέρω ότι ο Ζωρό θα είναι εκεί πριν από τον Ντράγκο. Και εκείνη τη στιγμή... Μα τι ήταν αυτό το κόσμημα πάνω στο σπαθί? Γιατί δεν μπορούσα να πολεμήσω?
Τι εγώ, τι εγώ! Μα τι συμβαίνει με σένα, εσύ έπρεπε να δουλεύεις, όχι να κάθεσαι ένα όνειρο πολύ σαν κανένας γιάρος. Το ξέρω, αλλά ξέρεις... Αυτό δεν πρόκειται να σε γλιτώσει από τη δουλειά. Εμπρός, έλα τώρα, χρειάζομαι κι εγώ κάποια βοήθεια. Μόλις τέλειωσα αυτά εδώ, γι' αυτό πάρε κι εσύ ένα καλάθι. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ που άκουσε τα νέα για τον Ζωρό. Ξέρεις, χτες έκλειψε το σπίτι της Λολίτα. Όχι, ο Ζωρό δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, Μαρία. Ίσως εσύ να μην το πιστεύεις αυτό, αλλά όλοι οι άλλοι στην πόλη πιστεύουν πως τώρα έγινε κακός. Ξέρεις, η Λολίτα είναι πολύ θλιμμένη. Άκουσα ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για αυτήν. Γιατί δεν πας να την επισκεφτείς σήμερα, τι έχω. Είναι καθήκον ενός άντρα να κάνει την κοπέλα που αγαπά να νιώθει ευτυχισμένη, σωστά. Λυπάμαι τόσο πολύ, Λολίτα. Ήταν πολύ ευγενικό που την επισκέφτηκες, Ντιέγκο. Ήταν στα αλήθεια τόσο άσχημο. Μα τι έγινε? Πρέπει να καταλάβεις, είναι πολύ σοκαρισμένη, επειδή κλάπηκε το γαμήλιο κόσμημά της και μάλιστα από το Ζωρό, παιδί μου. Δεν το φανταζόμουν ότι ο Ζωρό ήταν τόσο κακός άνθρωπος. Εμείς του είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όχι, αποκλείεται. Αυτό δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Λολίτα, σου έφερα πίσω το κοσμά σου όπως σου είχα υποσχεθεί πως θα κάνω. Μήπως έπιασες τον Ζωρό? Δυστυχώς όχι, αλλά έπιασα έναν από τους άντρες του. Προσπαθούσε να πουλήσει το κόσμημα στην πόλη. Ορίστε. Ακόμα δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δουλειά του Ζωρό. Εγώ τον εμπιστεύομαι. Δεν είναι εγκληματίας. Είμαι σίγουρος ότι θα τον συλλάβουμε γρήγορα. Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που θα αποδείξει ποιος ήταν ο πραγματικός κλέφτης. Δεν μπορούσαμε να δούμε τα πρόσωπά τους γιατί φορούσαν μάσκες. Όταν κατέβηκα όμως, έριξα τη λάμπα στον αρχηγό τους όσο πιο δυνατά μπορούσα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι τραυματισμένο στο χέρι του, το δεξί. Όχι, τον χτύπησα. Τι? Τι συμβαίνει? Κάρλος, μήπως νομίζω το έκανα εγώ? Λέτε να ήταν ο Δον Ντιέγκο τελικά? Πολύ αστείο αυτό. Με συγχωρείς. Αν ο Ζωρό είναι ο ληστής, τότε θα πρέπει και αυτός να είναι τραυματισμένος στο δεξί του το χέρι. Για να δούμε πώς θα τη γλιτώσει από αυτό εδώ, Ζωρό. Μπρος, πάμε! Αυτό μου το έκανε ο αρχηγός των ληστών. Δεν με πιστεύεις ούτε εσύ. Μα και βέβαια. Ορίστε, κοίτα αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι μια λίστα με όλους τους ανθρώπους εδώ γύρω που είναι χτυπημένοι στο δεξί του χέρι. Οι φίλοι μου στην πόλη με βοήθησαν να βρω ποιοι ήταν. Έτσι λοιπόν ο πραγματικός ληστής θα πρέπει να είναι σε αυτή τη λίστα, σωστά? Α, πάρα πολύ καλή δουλειά, Μπερνάρ. Ο Ζωρό χρειάζεται τη βοήθειά μου. Είσαι σίγουρος γι' αυτό, Μπερνάρ? Ναι, ένα μέλος του τσίρκου τραυματίστηκε επίσης στο δεξί χέρι. Έτσι λέει μέσα στη λίστα. Εντάξει, ας πάμε μέσα να δούμε. Ει, ελάτε εσείς οι δυο εδώ. Κοίτα, είναι και η Λολίτα εδώ. Ω, Λολίτα, ξέρεις, δεν έπρεπε να έρθεις εδώ έτσι μόνη σου. Γιατί όχι? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι επειδή τραυμάτισες τον αρχηγό της συμμορίας των ληστών, θα μπορούσε να σε ακολουθεί παντού ακόμα και εδώ. Έχει δίκιο. Αν μου έλεγες ότι θα με προστάτευες από αυτόν, τότε δεν θα ανησυχούσα καθόλου γι' αυτό. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, Λολίτα. Και τώρα σας παρουσιάζω ένα μεγάλο αστέρι που μας ήρθε από τη Μαδρίτη. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον καταπληκτικό μάγο, τον κύριο Μυστηριώσο. Πρέπει να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Τι θα γίνει τώρα? Για το επόμενο νούμερο μου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ένα μέλος του κοινού να με βοηθήσει. Τι θα λέγατε εσείς? Εμένα εννοείται. Ναι, η κυρία Μεταξάρθα Παλιά. Θα είχατε την καλοσύνη να με βοηθήσετε λιγάκι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ, σιγιορίτα. Ναι, είναι η μαγική δουλάπα. Η φίλη μου θα μπει μέσα πίσω από την κουρτίνα και με κάποιες μαγικές λέξεις θα την κάνουν να εξαφανιστεί. Μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία, παρακαλώ. Περάστε από εδώ. Εντάξει. Κάτι έχει πάρει το χέρι σου, Ναι, φοβάμαι πως κάποιος πήγε να μου κάνει κακό.
Εγώ ξέρω ποιος είσαι. Είμαι τόσο χαρούμενος που είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε πάλι. Δεν είναι δίκαιο να χρησιμοποιήσει υπνοτισμό. Δεν είναι δίκαιο. Θα έπρεπε να κρατήσει το σώμα σου κλειστό από την αρχή. Και τώρα οι μαγικές λέξεις. Θεραμπής, εμπίλης, δισαπήρης. Λίγη ακόμα μαγεία από τη Μαδρίτη. Τώρα θα εξαφανιστώ με τη μορφή ψηλού καπνού. Για μια στιγμή. Αυτός είναι. Αυτό το σπαθί. Είναι αυτό το κόσμο πάλι. Λολίτα! Πρέπει να κάνω κάτι. Μα πού είναι? Γιατί να μην το καταλάβω από την αρχή, άφησα τη Λολίτα να πέσει κατευθείαν στην παγίδα του. Από ό,τι φαίνεται την πηγαίνει στο λιμάνι. Ο Ζωρό βρίσκεται στην πόλη, χτυπήστε σε ένα γερμό. Η δουλειά μας αυτή την πόλη τελείωσε. Θα σαρπάρουμε τώρα αμέσως. Και τι θα γίνει με την υπόσχεση που δώσαμε στο στρατό? Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε το Ζωρό να εμφανιστεί, έτσι, ε? Και ποιος νοιάζεται για αυτούς? Είναι κορόιδα με στολή. Από την αρχή σκόπευα να ξετινάξω την πόλη και ύστερα να το σκάσω αμέσως από εδώ. Πολύ έξυπνο αυτό. Πρέπει να κανονίσεις κάτι με μένα πριν τελειώσει από εδώ, κουφιόκεφαλε. Ποιος είναι εκεί? Είναι ο Ζωρό. Έκανες εγκλήματα και έβλαψες ανθρώπους για να ετοιμάσεις το όνομά μου. Γι' αυτό δεν υπάρχει συγχώρεση για σένα. Ο ήρωας! Σκοτώστε τον άντρες! Φαίνεται ότι θέλει να πολεμήσει μόνο με σε ένα αφεντικό. Θέλω να αποτελειώσουμε γρήγορα και να φύγουμε. Ναι! Παραδοθείτε τώρα! Είναι τόσο απέσιο! Σκοτώστε το! Δεν άρεσε, φρόντισε τη Λολίτα. Εντάξει! Ας το πιάσουμε! Μην κουνηθείς, μικρέ! Τώρα είμαστε εσύ κι εγώ, άτιμε παλιάτσε. Πάει, ξόπλησες! Από εδώ, Ζωρό! Λοιπόν, Ζωρό, πραγματικά θέλετε να σοβαρευτούμε τώρα? Είναι καιρός να πάψουμε να τρέχουμε τριγύρω. Το ξέρεις ότι δεν πρόκειται να νικήσεις. Το σπαθί σου είναι φτιαγμένο από μολύβι, Ζωρό. Σου είναι αδύνατο να το κρατήσεις. Είναι πολύ βαρύ τώρα. Ω, μόλις τώρα το θυμήθηκα ότι υποσχέθηκα στο στρατό πως θα σε σκοτώσω. Είναι καθήκον μου. Πρέπει να κρατήσω το λόγο μου. Ζωρό, κλείσε τα μάτια σου. Προσπαθεί να σε υπνοτήσει. Μην κοιτάς το ρουμπίνι στο σπαθί, Ζωρό. Εντάξει, σε ευχαριστώ, Λολίτα. Ζωρό, πρόσεχε. Ώστε λοιπόν, ο μεγάλος Ζωρό πιστεύει ότι μπορεί να πολεμήσει με κλειστά μάτια, ε! Ναι, κάνε μισό! Και τώρα είσαι εξοπλισμένος! Ναι! Ζωρό, πρόσεξε! Δεν μπορείς να πας άλλο πίσω! Τώρα αντίο! Ζωρό, σε ευχαριστώ που με βοήθησες, μου έσωσες τη ζωή. Θα ήμουν νεκρός αν δεν μου είχες πει για το κόσμημα. Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων. Συλλαμβάνεσαι, Ζωρό. Πάλι άργησες, Γκονζάλες. Να οι εγκληματίες που ψάχνατε. Ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά νομίζω η βουτιά στη θάλασσα τους συνέφερε αρκετά. Είναι δική σου λοχεία. Μα εσύ, Ζωρό, δεν είσαι ο αρχηγός τους. Εκβίαζε να το κάνω ένας αξιωματικός του στρατού σας. Έπρεπε να τα κάνουμε όλα να φαίνονται σαν δουλειά του Ζωρό. Αλλιώς θα μας σκότωνε όλους, έτσι έλεγε. Και ποιος είναι αυτός ο αξιωματικός? Πού είναι, ε? Πού είναι αυτός ο εγκληματίας? Δεν πρέπει να ακούσει ένα τέτοιο υποκείμενο σαν αυτόν, Γκονζάλες. Συμπαδεύστε, άνδρες, είναι προδότες και ψεύτες. Πυροβολήστε τους. Έτοιμοι!
Αυτό θα σε μάθει να προσβάλλεις έναν αξιωματικό του στράτου. Ανοίξατε πυρ! Μα πού είναι! Μα τι έγινε, Ζωρό? Λοχεία! Είναι εκεί πέρα! Ποιος, πού? Συγγνώμη που έπρεπε να φύγουμε τόσο σύντομα, Λολίτα. Ελπίζω μια μέρα να σε ευχαριστήσω που μέσα στη ζωή. Όχι πάλι, μας το σκάει ο κλέφτης. Εγώ ελπίζω να σε κάνω να πληρώσεις γι' αυτό, Ζωρό. Αυτή ήταν πολύ σπουδαία περιπέτεια, έτσι δεν είναι? Πραγματικά έδωσες ένα μάθημα σε αυτούς τους απατεώνες. Αλλά ο πιο κακός από όλους αυτούς τους απατεώνες είναι ακόμα ελεύθερος. Εσύ και εγώ έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, Μπερνάρ. Θέλω να πω, μικρούλη Ζωρό. Στο επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του Ζωρό, οι φίλοι μας πάνε να βοηθήσουν μια νεαρή γυναίκα η οποία έρθει στην πόλη για να διεκδικήσει την κληρονομιά της. Αλλά συμβαίνουν περισσότερα από όσα περίμεναν και ο Ντιέγκο καταλήγει στη φυλακή. Πολλοί φίλοι του Ντιέγκο εμφανίζονται φορώντας μια γνωστή στολή. Αλλά υπάρχει μόνο ένας πραγματικός Ζωρό.